περπατήσουμε λίγο πρακτικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτά που ακούμε να περάσουν μέσα μας ως ενέργεια και τελικά να αγιωθούν σε πράξη στη ζωή μας. Εάν τυχόν τα αφήνουμε σαν μέσα στο νου μας, σαν απλά ακούσματα, μέσα από εκεί μπορεί να γοητευτώ, μπορεί να φανταστώ, μπορεί να ξαναμπώ πάλι μέσα στο νου μου. Και τελικά, να μην επιτρέψω στην ενέργεια και σε αυτό που γιώνεται να γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα πρακτικά, τι είναι ο άνθρωπος στην πράξη, στην καθημερινότητα. Οπότε ας το δούμε ως ένα σχήμα. Ο άνθρωπος είναι το δημιούργημα του Θεού, όπως είπε η Χριστίνα, που είναι η τελεία. Είναι δηλαδή μέσα από τη δημιουργία, αφού δημιούργησε όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν, δημιούργησε τους ουρανούς, δημιούργησε τον Κύριο, την Παναγία, τους αγγέλους και λέει θα δημιουργήσω και άνθρωπο. Και εκεί το κλείνω. Και δίνει βέβαια. Τον Κύριο και την Παναγία δεν τους δημιούργησε τότε. Ναι. Okay. Στην ιεραρχία θέλω να αισθανθείτε πιο πολύ. Οπότε, για να απλωθεί η δημιουργία, δίνω και δημιουργία στον άνθρωπο. Να απλωθεί δηλαδή η δημιουργία στη γη. Οπότε, αν τα δείτε σαν μια κλίμακα, γνωρίζοντας ο Θεός ότι υπάρχει ήδη και η αρνητικότητα και το σκοτάδι, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι η σύνδεση. Δηλαδή είναι το όριο. Είναι δηλαδή εκείνος που δίπλα του υπάρχει η αρνητικότητα, αλλά εκείνος είναι η θετικότητα. Άρα με αυτή θα είσαι συνέχεια σε επαφή. Οπότε το ζητούμενο για εμένα που είμαι άνθρωπος είναι πώς να μένω στη θέση μου. Πάλι η θέση. Η αρνητικότητα είναι δίπλα μου ακριβώς, μου μιλάει, θέλει να με πλανέψει, θέλει να μου αλλάξει θέση. Εγώ είμαι η βάση, από τη γη στον ουρανό είμαι η βάση της θετικότητας. Οπότε, αν σπάσω το όριο, αν χάσω τη θέση μου, ανοίγω στην πραγματικότητα τι? Έναν άλλον δρόμο έξω από αυτόν στον οποίο ανήκω. Αυτό αν το δείτε στην πράξη της ζωής σας, συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Για να μπορείς να βάλεις όμως ένα όριο, χρειάζεται να μπορείς να αναγνωρίζεις την αρνητικότητα και να τη δέχεσαι ότι υπάρχει. Είναι δηλαδή ο γείτονάς σου. Υπάρχει. Γι' αυτό και το πονηρό κάνει τόση μεγάλη προσπάθεια να πιστέψεις ότι δεν υπάρχει άρνηση. Δεν υπάρχει το σκοτάδι. Γιατί έτσι δεν θα μπορείς να βάζεις και όριο. Μέσα από τη δικαιολογία ότι όλα είναι φως και δεν υπάρχει σκοτάδι, τότε δεν μπορείς να βάλεις και όριο. Είσαι συνέχεια ανοιχτός.
Έτσι μπορώ να μπαινοβγαίνω μέσα στο σκοτάδι και μετά να δικαιολογώ τις πράξεις χάνοντας τη θέση μου. Δηλαδή χάνω τον άνθρωπο. Α, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να δεχτώ την αρνητικότητα. Αυτή επειδή έκανα χώρο έχει περάσει και μέσα μου. Άρα βρίσκεται και μέσα σε εμένα. Γιατί κάποτε άφησα τη θέση μου και επέτρεψα να σπάσει το όριο. Όσο λοιπόν την αναγνωρίζω και τη δέχομαι, μπορώ να βάζω ένα όριο τόσο πιο πολύ λυπωμένο στη θέση μου, τόσο πιο πολύ συμβαίνει θετικότητα στη ζωή μου, τόσο πιο πολύ συμβαίνει ο άνθρωπος ως αλήθεια στη γη. Οπότε ο άνθρωπος είναι η βάση. Πατάει γερά στη γη και ξεκινάει η θετικότητα και φτάνει μέχρι και το Θεό. Υπάρχει όμως και το σκοτάδι. Υπάρχει και η άρνηση. Υπάρχει και το πονηρό. Θα το δεχτώ ότι υπάρχει. Ναι. Θα το αγαπήσω με την πραγματική αγάπη, ναι. Θα το επιτρέψω να υπάρχει, ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι θα εκφράζω, τις ποιότητες του Θεού στη γη. Μένοντας όμως στη θέση μου. Όταν το μεταφέρετε αυτό στη ζωή σας, κάθε φορά που ή θα λέτε ψέματα, ή θα κοροϊδεύετε, ή θα ασχολείστε με τον άλλον, ή θα τον κρίνετε, αφήνετε τη θέση σας, φεύγετε δηλαδή από τον άνθρωπο και μπαίνετε στην άρνηση. Την τιμάς και αρχίζεις και χάνεται ο άνθρωπος που εσύ φέρεις. Μέχρι λοιπόν αυτό να ολοκληρωθεί και να καθαρίσει η αρνητικότητα μέσα από το σώμα, να δεχτείς δηλαδή όλο το λάθος και να γίνεις το σωστό, έχει μία διαδρομή στη γη. Άρα μέσα από την πόρτα της δεχτικότητας γίνομαι ξανά άνθρωπος. Και μέσα από την άρνηση γίνομαι υπάνθρωπος. Χάνομαι δηλαδή από τη θέση μου. Είναι σαν να υπάρχει ένα υπόγειο και να ανοίγεις την καταπαχτή, να αφήνεις τη θέση σου και να λες θα μπω μέσα να δω πώς είναι. Αφήνεις τη θέση σου και μέσα μετά στο σκοτάδι χάνεσαι. Όταν θα ξαναβγεις στην επιφάνεια θα φέρνεις τα χτυπήματα από το ψάξιμο. Θα φέρνεις τις πληγές από εκεί που βρέθηκες. Χρειάζεται να το δεχτώ για να το καθαρίσω.
κάθε ένα σημείο ίσως να μου θυμίζει και ένα λάθος. Και έτσι όταν αρχίζω σιγά σιγά και περπατάω προς τον άνθρωπο, αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται όλη η αλήθεια μου ως προς αυτά που έχουν συμβεί. Ένα-ένα τα δέχομαι και έτσι αρχίζω και ξαναπαίρνω τη θέση μου. Μέχρι να ολοκληρώσω τη δεχτικότητα του ανθρώπου που είναι στη θέση του, που έχει τη θεότητα, που είναι το δημιούργημα του Θεού και είναι η βάση και δίπλα ακριβώς θα υπάρχει και το σκοτάδι. Δείτε λιγάκι όμως, χάνοντας τη θέση σου, το μόνο που κάνεις είναι να πολεμάς με το σκοτάδι, άρα θέλεις να μπεις σε έναν πόλεμο, να το εξαφανίσεις, να μην υπάρχει, το κρίνεις, το τιμωρείς. Οπότε χάνεις τη θέση σου. Ξαναπέφτεις. Οπότε αν πάτε στη ζωή σας, θα δείτε στην καθημερινότητα τον άνθρωπο. Στην απλότητά του. Στην αλήθεια του. Και σιγά σιγά βλέποντας που δίνω χώρο και κλείνοντας σιγά σιγά τους χώρους, αρχίζει να συμβαίνει αλλαγή. Αφαιρώ από μέσα μου την άρνηση και παίρνει χώρο η θετικότητα. Όχι μέσα από το νου του να κάνω καλές πράξεις, μέσα από τη δεχτικότητα ότι δέχομαι το λάθος. Όχι μέσα από την ενοχή και την προσπάθεια να διορθώσω το λάθος, αλλά μέσα από την αναγνώριση. Εδώ πάλι θα έρθει ένας νους και θα μπει στην κρίση, πιστεύοντας τι, ότι η αλλαγή συμβαίνει με ένα μαγικό ραβδάκι. Τότε θα μπει πάλι στην προσδοκία, θέλει ένα θαύμα. Πάλι θα μπει στο παρακαλετό, Θεέ μου βοήθησέ με. Και από πίσω τι κρύβεται, η άρνηση να δεις το ένα, το μικρό, το λάθος, το ένα, το ψέμα, τη μία την αναβολή, τη μία την άρνηση, τόσο μικρή, τόσο μικρή. Αυτή βλέπω, αυτή αλλάζω. Αυτό που μπορώ σήμερα να αναγνωρίσω και να δεχτώ. Θα έρθει ο νους, μα είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή αντί να ξυπνάς 7, να ξυπνάς 7 παρά 1. Γιατί αυτό χρειάζεται να συμβεί. Το ένα λεπτό αλλάζει όλη την κίνηση που θα συναντήσεις. Αυτό το ένα λεπτό είναι τόσο μικρό για να κάνει μία αλλαγή. Γιατί το δέχτηκες. Έτσι φεύγετε όλοι με μία προσδοκία της αλλαγής αύριο το πρωί και μένετε στην αδράνεια. Και έτσι εσύ που είσαι εκείνος που μπορεί να είσαι η αλλαγή στην πράξη, μπαίνεις στην προσδοκία. Μπαίνεις στο περιμένω.
Μα αυτή είναι μία άρνηση της πραγματικότητας, της θέσης σου. Μεταφέρεις στο αύριο το σήμερά σου. Την αλλαγή που μπορεί σήμερα να συμβεί σε ένα μέλλον που δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι ο δημιουργός, εσύ που είσαι αυτός που καθορίζει ως άνθρωπος το περπάτημά σου στη γη σε ένα Θεό που παρακαλάς. Δηλαδή αρνείσαι τι, τον άνθρωπο και τη θεότητα και την αλλαγή που μπορεί να φέρει ο ίδιος, γιατί ο ίδιος άφησε τη θέση του. Αυτός που αφήνει τη θέση του, αυτός επιστρέφει. Αυτός που σπάει το όριο, αυτός το ξαναβάζει. Αυτός που κάνει το λάθος, αυτός κάνει το σωστό. Άρα άνθρωπος με όριο, με ευθύνη, με απόφαση, με ελευθερία, με συνύπαρξη, με δεκτικότητα, με δημιουργία. Δηλαδή τι κάνω, γιώνω τη θεότητα στη γη. Όσο πιο κοντά γίνεται, μητρογείτονα. Έτσι το πονηρό θα υπάρχει συνέχεια γύρω, είτε μέσα μου, είτε έξω μου. Όταν το έχω μέσα μου και είμαι ασυνείδητος, έχω χάσει τη θέση μου, με οδηγεί. Όταν αρχίζω και ξυπνάω ως άνθρωπος και έχω επίγνωση, αρχίζω και έχω επιλογή αν θα συνεχίσω να το θρέφω ή να το αφήσω να φύγει από ασυτεία. Ό,τι βγάζω έξω από εμένα το συναντάω μετά έξω από εμένα. Έρχεται και με βρίσκει από έξω και μου ζητάει να ξαναμπεί. Έτσι έχω να δημιουργήσω τον άνθρωπο στη γη. Δηλαδή εμένα. Να αφαιρώ την άρνηση από μέσα και να βάζω όριο στην άρνηση που είναι έξω. Για να ξαναφτάσω πάλι πού. Στο θέλω να είμαι άνθρωπος, να δρώ ως άνθρωπος, να έχω την ευθύνη και την απόφαση να πράττω αυτό που αισθάνομαι και να μπαίνω στην εμπιστοσύνη ότι είναι έτσι και να απλώνεται η αγάπη. Το πονηρό ένα να σπάσει όριο του είναι αρκετό. Να σου πάρω το θέλος σου. Να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που θέλεις. Να κάνεις μία άλλη επιλογή. Να ρίξεις κάπου αλλού την ευθύνη. Να εμπιστεύεσαι τον άλλον και όχι αυτό που αισθάνεσαι. Και τελικά αγάπα το πλησίο σου και όχι εσένα. Μία πόρτα να σπάσει, ένα όριο, χάνεται ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος ζει στην καρδιά. Επί της γης. Έτσι όλοι φαντάζονται τον άνθρωπο σαν ένα Θεό παντοδύναμο που νομίζει ότι
ό,τι του λέει ο νους του μπορεί και το πραγματοποιεί, αυτή είναι η στρέβλωση. Όλοι θέλουν να είναι ο ένας ο Θεός ο ξεχωριστός. Όλοι θέλουν το επίτευγμα, την επιβράβευση. Και έτσι χάνεται τι, η αλήθεια, ότι ο άνθρωπος απλά ζώντας στη γη με την θετικότητα που είναι, βάζοντας όριο, γιατί είναι η βάση. Και έτσι απλώνει και προστατεύει τη δημιουργία. Αυτά μπορείτε να τα βάλετε στη ζωή σας για να δείτε πόσο τα τηρείτε. Ανάλογα με αυτό που αναγνωρίζετε, μπορείτε να ανακαλύψετε πόσο άνθρωπος είμαι. Αν επιτρέπω στο νου μου να με καθοδηγεί, χάνω στην πραγματικότητα τη θετικότητά μου. Αν δεν βάζω όριο, φεύγω από το δρόμο μου. Εάν παρασύρωμαι ή αν μπαίνω στην κοροϊδία, χάνω τη δημιουργία μου. Εάν παίζω με το παιχνίδι του νου, απλά καθυστερώ. Και τελικά, στο διατάφτα, προσβάλλω. Οπότε, για να αισθανθείτε πόσο άνθρωποι είστε, θα αισθανθείτε την προσβολή. Αυτό είναι το μέτρο. Ο άνθρωπος ως άνθρωπος δεν προσβάλλει ποτέ. Όταν δέχεσαι τον άλλον όπως είναι, δεν τον προσβάλλεις ποτέ. Όταν δέχεσαι και είσαι στη δεχτικότητα, δεν επεμβαίνεις ποτέ. Άρα το μέτρο για να μπορείτε να αισθανθείτε είναι η προσβολή. Κάθε φορά που προσβάλλετε, φεύγετε εκτός θέσης, εκτός ανθρώπου. Μπορεί να προσβάλλεις με ένα νεύμα, με μία κίνηση, με μία σκέψη, με μία κρίση, με μία κοροϊδία, με μία αργοπορία, με το δεν πειράζει, με μία δικαιολογία. Προσβολή έχει δύο όψεις. Ή θα προσβάλλεις εσένα μέσα από την απαξίωση ή θα προσβάλλεις τον άλλον πάλι μέσα από την απαξίωση του άλλου. Και έτσι είτε δεν δέχεσαι εσένα είτε τον άλλον είναι το ίδιο πράγμα. Είσαι στη μη δεχτικότητα. Άρα είσαι εκτός θέσης. Άρα δεν τιμάς τον άνθρωπο. Έτσι μόνο από αυτή την αίσθηση της προσβολής μπορείτε να αισθανθείτε. Την άρνηση ή τη δεχτικότητα του εαυτού σας ή του άλλου.
Κάθε φορά που προσβάλλω κάποιον, ξέρω ότι πέφτω από τον άνθρωπο. Σπάω το όριο. Στην πραγματικότητα δεν σέβομαι τον άνθρωπο. Έτσι δείτε λιγάκι, όταν θα γειτονεύεις με την αρνητικότητα, ποια στοιχεία χρειάζεται να έχεις. Της δεχτικότητας, της μικρίσης, του σεβασμού, της αγάπης, του ορίου, της δημιουργίας, το μένω στη θέση μου, το δε σου επιτρέπω. Και έτσι μετά αρχίζεις και ψηλώνεις. Κλείνουν οι διαρροές και αρχίζεις και αισθάνεσαι σαν αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του θεότητα. Και γίνεσαι αυτό από το οποίο έρχεσαι. Άνθρωπος στη γη με θεότητα στο σώμα. Έτσι όσο μένεις στη θέση σου ψηλώνεις. Θα το κλείσω ως εξής, για να δείτε λιγάκι την αλήθεια. Μιλάω και η Χριστίνα με σταματάει και μου λέει «Τον Κύριο και την Παναγία τους δημιούργησε μετά». Το έτσι είναι ιερό, δεν το ξέρω. Εγώ, γιατί δεν το αισθάνθηκα. Γιατί η αλήθεια βγαίνει από την αίσθηση. Γιατί να πω εγώ ότι υπήρχε αυτή η ιεραρχία. Πρώτον έκανα λάθος. Μα ο δάσκαλος κάνει λάθος. Δεύτερον, από μέσα είχε λίγο νου, γιατί έχει λίγο ιεραρχία σαν σύγκριση, αλλά πώς να το δώσω. Α, ακόμα λίγο μέσα από το νου, λίγο να μπει. Τρίτον, είχε λίγο ιεραρχία διαβάθμιση, δηλαδή ότι είναι τελευταίος. Η πινελιά συνδέεται με το νου ότι είναι και η τελευταία πινελιά. Ο νους κατάει μόνο το τελευταίο. Οπότε αισθάνεσαι ότι στο σώμα το λάθος, αν το επιτρέψεις λίγο θα το πας κατευθείαν στο νου, θα το πας να το δικαιολογήσεις. Okay. Οπότε γιατί συνέβη και το λάθος? Γιατί είχε μέσα προσπάθεια. Να γίνει αίσθηση, να γίνει αντίληπτο. Άρα, κάνω κίνηση, φεύγω από τη θέση μου.
Έχω ένα θέλω για τον άλλον. Okay. Εσωτερικά λοιπόν, αυτό μου δείχνει. Σφίχτηκε το σώμα. Okay. Αισθάνθηκα ντροπή. Okay. Στο σώμα πάλι. Αν θα σας δείχνει η καθημερινότητα που είστε, η ζωή στη γη, μην ψάχνετε την αλήθεια να τη βρείτε γραμμένη, να την αισθάνεστε. Έτσι από την ώρα που σπάει το όριο συμβαίνει και ένα λάθος. Είναι η οριακή γραμμή. Επειδή ακριβώς συνορεύω, θα φεύγω λίγο, θα κάνω ένα λάθος και θα επιστρέφω στο σωστό. Ο άνθρωπος είναι η βάση, είναι η σύνδεση, είναι το «και», όπως είπε προχθές. Είναι η πινελιά. Έτσι, σήμερα θα πάμε να κάνουμε την προσευχή και το κλείσιμο και όσοι θέλετε θα επιτρέψετε να αισθανθείτε αυτό που θα συμβεί. Θα φέρετε μπροστά σας όσους ανθρώπους έχετε προσβάλει.
άσχετα τις πράξεις, την ώρα της προσβολής χάσατε το όριο, φύγατε από τον εαυτό σας, αφήσατε τη θέση σας και βάλατε εναντίον του. Φέρετε μπροστά σας τις στιγμές που επιτρέψατε την προσβολή σε εσάς. Που δεν βάλατε το όριο. Στην πραγματικότητα είναι η προσβολή στο δημιούργημα του Θεού. Έτσι ακόμα και τον Σάνταλφον τον δημιούργησε ο Θεός. Θεέ μου, και εκείνος είναι δημιούργημά σου. Σεβασμός και όριο. Μέσα από τη δεχτικότητα. Άνθρωπε στη θέση σου. Γι' αυτό που σε δημιούργησε. Δεν σε δημιούργησα για μάχη, σε δημιούργησα για δημιουργία. Έτσι σήμερα αναγνωρίζω την προσβολή και την επιβολή. Προσβάλλω και επιβάλλω. Η αρχή της μάχης.
Έτσι επιστρέφω την προσβολή και την επιβολή σε εκείνον που την κατασκεύασε. Και λαμβάνω σεβασμό και θέση. Έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη η αρχή του άνθρωπου. Η αρχή της δημιουργίας. Η αρχή της αλήθειας για να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Σφραγίζω στο όνομα του Θεού. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο όνομα μου Δαβίδ του Υιού σου επί της γης. Στο όνομα της κόρης σου Χριστίνας. Στο όνομα του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν στο Δημιουργό. Φως. Μητέρα Παναγία. Κύριος Ιησούς Χριστός. Δαβίδ, Χριστίνα, Ιάσωνας και Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές μέρος στη γη. Αμήν.